1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Με απαγορεύσεις και περιορισμούς ο εορτασμός της πρωτοχρονιάς φέτος σε όλο τον κόσμο λόγω της δίδυμης απειλής από τις μεταλλάξεις Δέλτα και Όμικρον. Οι ειδικοί κρούν το καμπανάκι του κινδύνου, καθώς τα ημερήσια κρούσματα παγκόσμια την τελευταία εβδομάδα είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνουν και στις ενδοοικογενειακές και κοινωνικές μας επαφές. Προτείνουν οι συγκεντρώσεις να είναι μικρού μεγέθους, να αποφεύγουμε άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα πιθανής λίμωξης, μην ψηφούμε τα συμπτώματα κοινού κρυολογήματος, καταρροή, πονοκέφαλο, κόπωση, φτέρνισμα, πονόλαιμο και ανεξάρτητα από τον εμβολιασμό, διενέργεια αντιγονικού τεστ. Μάλιστα, τα νεαρά άτομα θα πρέπει να είναι διπλά προσεκτικά και να αποφεύγουν να συναναστρέφονται με ευάλωτους συγγενείς τους. 35.580 οι μολύνσεις του τελευταίου 24ωρου που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ πανελλαδικά. 636 οι διασωληνωμένοι και 72 οι θάνατοι, με τους νέους ηλικίας 18 έως 39 ετών να πρωταγωνιστούν σε θετικότητα. Τα κανονικά κρούσματα δεν είναι 35.000, αλλά πάνω από 100.000, ίσως και 130, για να λέμε αλήθειες και να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη. 1.576 χθες οι μολύνσεις στην Κρήτη, 830 στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, 109 στο Λασίθι, 213 στο Ρέθυμνο και 424 στα Χανιά. Υπουργείο και ειδικοί καλούν τους πολίτες να εμβολιαστούν, διότι ο εμβολιασμός τους καλύπτει από τη μετάλλαξη Όμικρον, με την εμβολιαστική παντού κάλυψη του πληθυσμού να έχει ανέβει κατά 10 μονάδες το τελευταίο διάστημα. 7 στους 10 Έλληνες έχουν κάνει τουλάχιστον την πρώτη δόση του εμβολίου. Οι συμπολίτες μας άνω των 60 ετών που έκλεισαν ραντεβού για την πρώτη δόση είναι πάνω από 170.000 τον τελευταίο μήνα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Στο βαθύ κόκκινο βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα ολόκληρη η Ελλάδα, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο χάρτη του ECDC που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Ενεργοποίηση του μέτρου αναστολών από την άλλη, συμβάσεων εργασίας με αποζημίωση ειδικού σκοπού, τηλεργασία και επέκταση του προγράμματος συνεργασία είναι μεταξύ των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τα Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οικονομική καταστροφή για την εστίαση τα μέτρα, δηλώνει ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Μία στις τρεις επιχειρήσεις έχει μηδενικά ταμιακά διαθέσιμα και 4 στις 10 έχουν αβεβαιότητα για το μέλλον τους, επαναλαμβάνει ο Γιώργος Καβαθάς, προσθέτοντας ότι ο κλάδος έχει 320.000 θέσεις εργασίας. Αν κλείσουν οι επιχειρήσεις, θα έχουμε αμέσως απώλειες 100.000 εργαζομένων από την αγορά. Από το Φεβρουάριο έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση να κάνει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για όλους τους εργαζόμενους στην εστίαση, σημείωσε. Δύο μεγάλες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας φέρνει το 2022, αλλάζοντας αρδύνητο σκηνικό για δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους. Έρχεται το νέο επικουρικό που θα ονομαστεί Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, που θα λειτουργεί από 1η-1η 2022, ενώ αναπροσαρμόζεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Συγκεκριμένα εισάγονται στοιχεία κεφαλαιοποιητικού συστήματος στις επικουρικές συντάξεις για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και εθελοντικά για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους έως 35 ετών. Από 1η-1η 2022 και μετά, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης αναπροσαρμόζεται υπό προϋποθέσεις στα 67 έτη με 15 έτη ασφάλισης και στα 62 με 40 έτη ασφάλισης. Όσοι θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τα προηγούμενα έτη, αλλά δεν έχουν κάνει ακόμα χρήση του δικαιώματός τους για να βγουν στη σύνταξη, θα μπορούν να το πράξουν και τώρα. Σε εφαρμογή τίθεται το πρόγραμμα Πρώτο Ένσημο για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την τόνωση της νεανικής απασχόλησης. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, περίπου 35.000 εργαζόμενοι ηλικίες 18 έως 29 ετών χωρίς καμία προϋπηρεσία θα μπορούν μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2022 να προσληφθούν με επιδότηση μισθού 600 ευρώ, εφόσον πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης εξάμηνης διάρκειας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα Πρώτο Ένσημο, η επιδότηση μισθού θα είναι 100 ευρώ το μήνα, αύξηση στο μισθό του εργαζόμενου εφόσον είναι θέση πλήρους απασχόλησης. Υποβλήθηκε το στρατηγικό σχέδιο της χώρας μας για την κοινή αγροτική πολιτική 2023-2027.
Ο Υπουργός Πύλιος Λιβανός μίλησε για πρόταση ισορροπημένη και συνεκτική με αναπτυξιακό προσανατολισμό, κοινωνική ευαισθησία και αυξημένη μέρημνα για το περιβάλλον και το κλίμα. Η υποβολή του στρατηγικού σχεδίου της χώρας μας για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027 αποτελεί το επιστέγασμα μιας μακράς και εντατικής περίοδου δημόσιας διαβούλευσης και προετοιμασίας του, με το σύνολο των θεσμικών και παραγωγικών φορέων του αγροδιατροφικού μας συστήματος. Σε αυτή τη δημοκρατική και πολυσυμμετοχική διαδικασία αναδείχθηκαν οι νέες προκλήσεις, οι προβληματισμοί, οι δυνατότητες και οι προοπτικές της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, καθορίζοντας εν πολλής τις στρατηγικές μας επιλογές, τις πολιτικές μας αποφάσεις και κατ' επέκταση το περιεχόμενο της στρατηγικής που σχεδιάσαμε και αποτυπώσαμε στην εθνική μας πρόταση, πρόσθεσε μεταξύ άλλων. Περιβαλλοντική εισφορά 0,05 ευρώ για κάθε τεμάχιο πλαστικού προϊόντος μιας χρήσης που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία τροφίμων και ποτών στη μαζική εστίαση και στο λιανεμπόριο, έρχεται από την 1η Ιανουαρίου. Η εισφορά επιβάλλεται σε πλαστικά είδη για τρόφιμα, κύπελα ποτών, τα καλύματα, τα καπάκια των ποτών εφόσον είναι μίας χρήσης και είναι φτιαγμένα από πλαστικό υλικό ή έχουν πλαστική επικάλυψη. Δεν αφορά σε υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία χυματροφίμων όπως τυριά, λαντικά, κρέας, αλυπαστά, ούτε τυποποιημένα προϊόντα που βρίσκονται στα ράφια των καταστημάτων. Η εισφορά έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτή εισπράττονται από την ΑΔΕ και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο με σκοπό να χρηματοδοτηθούν δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Με μοναδικό θέμα τον καθορισμό των συντελεστών δημοτικών τελών και φόρων για το έτος 2022 συνεδριάζει τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη Λότζια. Η αύξηση των δημοτικών τελών μέχρι και 70% σύμφωνα με την πρόταση της Δημοτικής Αρχής δεν δικαίωσε το Δήμο όπως γράφηκε. Πάνω απ' όλα όμως αδικεί κατάφορα τους δημότες που καλούνται να πληρώσουν μέσα από τις λάθος επιλογές της Δημοτικής Αρχής ένα τέτοιο οικονομικό βάρος σε μια τόσο δυσχερή οικονομική συγκυρία, αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι παρατάξεις Ηράκλειου 375, Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες, Συνεργασία για το Ηράκλειο, Σύμπραξη Δημοτών Ηράκλειου και Ηράκλειο να αξίζει. Η εσπευσμένη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου πριν κοινοποιηθεί η ακυρωτική απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης με την οποία ασκείται έλεγχος σκοπιμότητας και όχι νομιμότητας έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου του Συντάγματος, συνεχίζει η ίδια η ανακοίνωση. Τέλος, ούτε η αύξηση των δημοτικών τελών μέχρι 70% με την οποία η πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων είναι αντίθετη, ούτε η ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούν λόγο για πανηγυρισμούς της Δημοτικής Αρχής και άλλων. Εθελοντική μονοδοσία σήμερα 31 του Δεκέμβρη, όπως επίσης και την 3η 4 Ιανουαρίου στο έθριο της Λότζια, σε διοργάνωση Αιματοκρήτη και Δήμο. Βαρύς ο φόρος αίματος στους δρόμους της Κρήτης και φέτος με 49 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Αλκόμετρα συμβολικά μοίρασαν οι τροχονόμοι σήμερα σε οδηγούς. 8 άτομα συνελήφθησαν για τα κατά περίπτωση αδικήματα του νόμου περί παιγνίων και της παραβίασης των μέτρων πρόληψης και μετάδοσης ασθενειών. Κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 12.500 ευρώ. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθήκη πρώτου ρόφου πολυκατοικίας στο Τσαλικάκι του Δήμου Μελεβιζίου, χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός παρά μόνο μικρές υλικές ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν 2 αυτοκίνητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 6 πυροσβέστες. Στη διεθνή επικαιρότητα, δεύτερη επικοινωνία χθες, Τζο Μπάιντεν Βλαντιμίρ Πούτιν, με φόντο την κλιμακούμενη ένταση στο ζήτημα της Ουκρανίας. Οι συνομιλίες των δύο ηγετών διεξήχθησαν την Πέμπτη, ύστερα από αίτημα της ρωσικής πλευράς, η οποία θέλει την απάντηση της Δύσης στο αίτημα για εγγυήσεις του ΝΑΤΟ ότι δεν θα πλησιάσει κι άλλο τα σύνορά της, κάτι που η Ουάσιγκτον αρνείται να διαπραγματευτεί. Λύση μέσω της διπλωματικής οδού ζητεί ο Τζο Μπάιντεν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να εισβάλλει το επόμενο διάστημα στην Ουκρανία, έχοντας έτοιμους 100.000 στρατιώτες στα σύνορα, με τη Μόσχα να απαντά ότι είναι ελεύθερη να μετακινεί όπως επιθυμεί τις δυνάμεις της μέσα στο έδαφος της. Εντατικό διάλογο δηλώνει ότι επιθυμεί και το Κρεμλινό. Ο πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε σήμερα ότι οι Τούρκοι πρέπει να διατηρήσουν τις αποταμιεύσεις σε τουρκική λίρα και ότι οι πρόσφατες συναλλαγματικές διακυμάνσεις
βρίσκονται υπό έλεγχο μετά την κατάρρευση της Λύρας κατά τους τελευταίους δύο μήνες. Βομβιστική επίθεση με 4 νεκρούς και 15 τραυματίες στο Κεντρικό Πανεπιστήμιο του Πακιστάν. Χιλιάδες Αμερικανοί έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους χθες Πέμπτη στην πολιτεία Κορολάντο των Ηνωμένων Πολιτειών εξαιτίας των πυρκαγιών που τροφοδοτούνται από σφοδρούς ανέμους. Ξεπέρασε τους 400 νεκρούς ο απολογισμός των θυμάτων του τυφώνα Ράι στις Φιλιππίνες. Πάνω από 530.000 τα σπίτια που υπέστησαν ζημιές, το 1 τρίτο εκ των οποίων καταστράφηκε ολοσχερός. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Παραμένει ως έχει η απόφαση της κυβέρνησης για τον αριθμό των φιλάθλων που θα μπαίνουν στα γήπεδα έως τις 16 Ιανουαρίου ελαίου κορονοϊού, διευκρίνησε στους εκπροσώπους των ομάδων ο Υπουργός Υγείας. Αναθεωρεί παράλληλα τη Δευτέρα το πρωτόκολλο κορονοϊού και η Euroliga. 84. Ο καιρός. Νεφελώδης καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 6 με 7 αποφόρ και θερμοκρασία έως τους 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984 στο στούντιο του σταθμού Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό σας μεσημέρι, χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά.